πολύ μεγάλη νίκη σημείωσε το δεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα ΒΕΜΕΡΟ τόσο στις βουλευτικές όσο και στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βόρεια Μακεδονία. Περιμένω τα αποτελέσματα της δουλειάς μας να γίνουν αισθητά τις πρώτες 100 μέρες μετά τη συγκρότηση της κυβέρνησης. Έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις για το ισχυρό πακέτο επενδύσεων που στηρίζει την οικονομία μας. Δεν θέλω να ενημερώσω γι' αυτό για να αποτρέψω τις παρεξηγήσεις στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας. Αλλά μπορείτε να περιμένετε πολύ καλά νέα για τους πολίτες και τη μακεδονική οικονομία, είπε ο Μητσοσκή. Η νέα πρόεδρος, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, και επικεφαλής του κόμματος ΒΕΜΕΡΟ, θέλει να προχωρήσει στη σύσφιξη των σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, ωστόσο αρκετές φορές έχει αναφερθεί σε δηλώσεις της στο όνομα της χώρας της ως Μακεδονία και όχι ως Βόρεια Μακεδονία, που έχει χαρακτηριστεί από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Οι πολίτες έκαναν τη σωστή επιλογή. Υπάρχει μεγαλύτερη αλλαγή από το γεγονός ότι για πρώτη φορά το κράτος αποκτά μια γυναίκα πρόεδρο. Όχι. Υπάρχει καλύτερη έμπνευση για τις έξυπνες γυναίκες. Όχι. Πιστεύω ότι όταν θα περιβάλλομαι από γυναίκες παρόμοιες με μένα, γυναίκες που μοιάζουν με το πρότυπο του Βάτσλαβ Χάβελ, ανατρεπτικές, ανεξάρτητες, περήφανες, με τη δική τους συμπεριφορά, μερικές φορές με διαφορετικό τρόπο από τους άνδρες συναδέλφους τους, για να προστατεύουν τη στάση τους, είναι ένα μεγάλο βήμα προς το εμπρός. Το ένα τσάνελ μέσα από τον δημοσιογράφο Αλεξάνδρ Βιντάκοβιτς μετέφερε τον παλμό των εκλογών από τα Σκόπια και έδειξε μάλιστα το αποτέλεσμα, το οποίο ανέδειξε νέα πρόεδρο, την εκπρόσωπο του ΒΕΜΕΡΟ. Ο λαός τιμώρησε προηγούμενο πρωθυπουργό και πρόεδρο λόγω αφαίρες που γίνανε εδώ. Εγώ βρίσκομαι πίσω, είναι κτίριο τους και διαφορά, τώρα θα γυρίσω κάντρο, άλλο κτίριο που φαίνεται είναι της πρώην κόμμα. Μόνο να πω πως η καινούρια προεδρίνα είπε πως για εξωτερικό θα χρησιμοποιήσει Βόρεια Μακεδονία όπως και συμφωνήσανε. Αλλά εδώ στη χώρα χρησιμοποιεί Μακεδονία σχέδια. Εγώ φοβάμαι ότι οι πραγματικά εμπριστικές δηλώσεις της νέας Προέδρου, της κυρίας Γκορντάνα Σιλιάνουσκα, που προσπαθεί να τον ντύσει με το νομικό επίπεδο στη μία περίπτωση ότι διεθνώς θα χρησιμοποιούμε τον όρο Βόρεια Μακεδονία και στο εσωτερικό τον όρο Μακεδονία, αυτό καταρχήν αποτελούσε για τα χρόνια των διαπραγματεύσεων που έγιναν, ιδίως από το 1995 με την ενδιάμεση interim agreement με την Μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών, ήταν μία από τις επιλογές η οποία απερίφθη και δόθηκε ένα όνομα με γεωγραφικό χαρακτηριστικό Βόρεια Μακεδονία, το οποίο έρχεται τώρα η νέα πρόεδρος, που είναι ο ανώτερος πολιτιακός άρχων, να το ανατρέψει ουσιαστικά, διότι οι χώρες ονομάζονται μέσα στο διεθνές στερέωμα, στα Ηνωμένα Έθνη, με την επίσημη ονομασία τους, στην περίπτωση Βόρεια Μακεδονία. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν συμφωνούμε ούτε με αυτό, γιατί μέσα στα 193 κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών υπάρχει μόνον ένα που φέρει στο όνομά του τον όρο Μακεδονία, είναι τα Σκόπια, με βάση την συμφωνία αυτή με το Βόρεια Μακεδονία ως γεωγραφικό επιθετικό προσδιορισμό, αλλά άλλο όνομα ως κράτος να μπορεί να κυκλοφορεί με διεθνή υποκειμενικότητα, όπως λέμε στο διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει. Άρα υπάρχει η αποκλειστική χρήση αυτού του ονόματος από τους γείτονές μας, το οποίο στη βάση της πραγματικής ιστορίας, δεν ξέρω εκεί τι διδάσκονται ή μάλλον ξέρω ή φαντάζομαι και ακριβώς έχω ακούσει, δεν είναι αληθές.